Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο θα μπει πρώτο στο καινούριο playlist που έχουμε φτιάξει στο κανάλι μας, με θέμα πώς διαχειρίζομαι μια νέα γνωριμία, hashtag flirt, hashtag dating. Ήδη έχουμε βάλει μερικά βίντεο σε εκείνο το playlist και θα φτιάξουμε και άλλα. Είναι μια ανάγκη να φτιάξουμε ορισμένα tutorials, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, βίντεο δηλαδή, τα οποία να εμπεριέχουν απόψεις, ιδέες, συμβουλές, διαφορετικές οπτικές για το πώς να διαχειριστούμε το φλερτ και το να βγαίνουμε ραντεβού και την προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση στις μέρες μας. Καταρχάς, θέλω να πω ότι είμαι εναντίον της ιδέας κάποιος να ακολουθεί οδηγίες, δηλαδή να πάει σε μια καινούργια γνωριμία, να πάει σε ένα ραντεβού, σε ένα πρώτο ραντεβού, έχοντας μέσα στο μυαλό του πρέπει να πω αυτό, πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο ή εκείνο. Αυτά τα βίντεο σκοπό θα έχουν να μας προβληματίσουν και να μας ευαισθητοποιήσουν γύρω από διάφορες οπτικές και αντιλήψεις γύρω από το φλερτ και το dating στις σχέσεις μας. Θα μιλήσω κυρίως για ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, αλλά πολλά από τα ζητήματα, αν όχι όλα, εφαρμόζουν και στα ομόφιλα ζευγάρια. Δηλαδή, έχω αυτή την γνώμη και αυτή την άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο το φύλο ή ο ερωτικός προσανατολισμός ως προς το πώς διαχειρίζεται κάποιος τις ανθρώπινες του σχέσεις, όσο η προσωπικότητα του και τι άνθρωπος είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είτε είναι gay, είτε είναι straight, είτε είναι bi ή οτιδήποτε. Λοιπόν, είτε άνδρας είτε γυναίκα κλπ. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός πέρσι, τον Ιούνιο του 2021, υπάρχει κεφάλαιο για το φλερτ, και ονομάζεται φλερτ σε δύο βήματα ή σε δύο φάσεις, αν θυμάμαι καλά. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο θα θυμάστε ότι υπάρχουν και εκεί πέρα παρόμοιες απόψεις και σκέψεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Είπαμε όμως εδώ κάνουμε βίντεο στο YouTube, Λάκη, και πρέπει να μάθεις, Λάκη, πώς να φλερτάρεις και τι να κάνεις στα ραντεβού, και πρέπει να μάθεις, Λάκη, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει και ο Λάκη και εμείς και οποιοσδήποτε θέλει να φλερτάρει, να βγει ραντεβού, να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση, μια σχέση αγάπης, το πρώτο που πρέπει να μάθει είναι ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, ότι ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο και ότι ο άλλος δεν είναι στο μυαλό μας μέσα, Λάκη. Ακόμη και όταν είναι μέσα στο τέτοιο μας που λέει ο λόγος, δεν είναι μέσα στο μυαλό μας. Άρα, για να απλοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο αυτή την περίπλοκη, πολύπλοκη διαδικασία του ανθρώπινου ζευγαρώματος στις μέρες μας, πρέπει να δώσουμε εξαιρετική έμφαση στην επικοινωνία και στη μετάδοση σκέψεων, συναισθημάτων, ιδεών, απόψεων κτλ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο φλερτ και στο dating που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας είναι η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και η έλλειψη συνεννόησης. Άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, άλλα έχεις μέσα στο μυαλό του κάποιος, άλλα λέει, άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ, το τραγούδι κλπ. Κλπ. Καταρχάς, Λάκη μου, σε παρακαλώ πολύ να σταματήσεις να είσαι τόσο ενθουσιασμένος που κάνουμε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το λαχανιτό σου, αυτό που λαχανιάζεις, το κάνεις επειδή είσαι ενθουσιασμένος, αλλά ακούγεται στο βίντεο. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Θέλουμε να κοσμείς τα βίντεό μας αισθητικά με την όψη σου. Παρακαλώ πολύ, ας λείπουν οι ηχητικές παρεμβάσεις. Αλλά εσύ είσαι σκύλος. Και επειδή είσαι σκύλος, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά που σου λέω. Και αυτό το σκηνικό διαδραματίζεται σε πολλές νέες γνωριμίες. Μιλάει ο ένας τον άλλον σε γλώσσα ακαταλαβίστικη. Είτε γλώσσα κανονική που αρθρώνει, είτε γλώσσα του σώματος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε κάτω κάποια βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όταν γίνεται μια νέα γνωριμία,
ο κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτή τη γνωριμία έρχεται με τη δική του ατζέντα. Ο κάθε ένας έχει τη δική του ατζέντα. Δεν έχουμε όλοι την ίδια ατζέντα. Όταν λέμε ατζέντα, εννοούμε προγραμματισμό που έχουμε στο μυαλό μας, τι σκέψεις έχουμε σε σχέση με τις γνωριμίες, τι ακριβώς θα θέλαμε στη ζωή μας αυτή την περίοδο, σε τι φάση βρισκόμαστε, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε single, είμαστε παντρεμένοι, είμαστε σε σχέση, μόλις έχουμε χωρίσει και δεν ξέρουμε που μας πάντα τέσσερα κλπ. Ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα και ο καθένας βρίσκεται στη δική του κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και κάνουμε swipe right και κάνουμε match και αρχίσουμε να μιλάμε, ότι θέλει ακριβώς τα ίδια πράγματα που θέλουμε και εμείς ή βρίσκεται ακριβώς στην ίδια φάση που βρισκόμαστε και εμείς. Άρα, το πιο σημαντικό πράγμα στην αρχή μιας γνωριμίας είναι να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Το άλλο πρόσωπο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Τι καπνό φουμάρει σε σχέση με το σε ποια φάση πραγματικά βρίσκεται ψυχοσυναισθηματικά και σχεσιακά. Και τι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι ικανός να κάνει. Αν είναι ικανός να μπει σε σχέση ή όχι. Αν θέλει να μπει σε σχέση ή όχι κλπ. Τι καπνό φουμάρει. Τι απόψεις και ιδέες έχει σε σχέση με τον έρωτα και με τις σχέσεις. Και αν ταιριάζουμε. Αυτά καλούμαστε να τα μάθουμε μέσα από τη διαδικασία του φλερτ και τη διαδικασία του βγαίνω ραντεβού, του dating. Ένας βασικός παράγων για τις ερωτικές σχέσεις και για τη δημιουργία ερωτικής σχέσης είναι να υπάρξει ερωτική έλξη. Δηλαδή, τι σημαίνει ερωτική έλξη? Το πρόσωπο το οποίο γνωρίζω και μπαίνω στη διαδικασία να δω τι καπνό φουμάρει, να μην μου είναι ερωτικά αδιάφορο, να μην είναι ένα πρόσωπο που να μην με ελκύει καθόλου ερωτικά. Να μην μου είναι αποθητικό αυτό το πρόσωπο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στα βίντεο μας για την ψυχοπαθολογική έλξη και για τον κεραυνοβόλο έρωτα, ο οποίος μας προειδοποιεί συνήθως για το ότι πρόκειται για ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή, άμα δεις τον άλλον, άμα δεις την άλλη και με το που θα δεις αυτό το πρόσωπο, πέφτεις κάτω ξερός, κεραυνοβολημένος, ερωτοχτυπημένος, σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ χι. Σημαίνει πως, για παράδειγμα, είσαι ένα θύμα και έχεις συναντήσει, είσαι ένας πρόσωπο που έχει το προφίλ του θύματος ή του συνεξαρτώμενου και έχεις συναντήσει ένα πρόσωπο που έχει το προφίλ του θήτη ή του νάρκη σου και οι ψυχοπαθολογίες σας ταιριάζουν και έχουν ανάψει φλόγες. Ή το αντίθετο. Είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχεις σαδιστικές τάσεις, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι νάρκησος, είσαι κακοποιητής και έχεις συναντήσει κάποιον τον οποίο νοσμίζεσαι ότι είναι κατάλληλος και ικανός να μπει στη θέση του θύματος, στη θέση του συνεξαρτώμενου. Άρα, όταν λέω ότι απαραίτητο για τη δημιουργία, για την αρχή της δημιουργίας μιας σχέσης είναι η ερωτική έλξη, δεν εννοώ την ψυχοπαθολογική έλξη. Δεν εννοώ να είσαι super full ερωτευμένος με το άλλο πρόσωπο προτού καν μιλήσετε. Μιλώ για η όψη του προσώπου αυτού, ο ήχος της φωνής του προσώπου αυτού, αυτά που γράφει αυτό το πρόσωπο, αν είναι από chat που ξεκινάμε να μιλάμε, οι φωτογραφίες αυτού του προσώπου, η άβρα του, αυτό που μας βγάζει όταν συναντηθούμε, να μην μας είναι αποθητικό. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε head over heels από την αρχή. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πέσουμε ξεροί από έρωτα από την αρχή. Αντιθέτως, λέω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το να πέσουμε head over heels από την αρχή. Όχι μόνο δεν είναι καλή ιδέα, αλλά είναι και επικίνδυνο. Συνεννοηθήκαμε με αυτό? Ευχαριστώ. Αν κάποιος δεν μας αρέσει καθόλου όμως
και μας είναι εξαιρετικά αποθητικός, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγούμε μαζί του, δεν πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία γνωριμίας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μιλάμε σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και από το chat βαριόμαστε τη ζωή μας να μιλάμε με εκείνον τον άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο να δημιουργήσουμε ερωτική σχέση με το πρόσωπο αυτό. Είναι αυτό κατανοητό? Είναι? Παρακαλώ πολύ, θέλω να είναι εξαιρετικά κατανοητό αυτό το πράγμα, επειδή είναι εκ των ον ουκ άνευ. Εάν κάποιος δεν μας αρέσει ερωτικά από την αρχή, εάν κάποιος μας αποθεί με τον τρόπο που μας γράφει, με τον τρόπο που μας μιλάει κτλ, τότε δεν προχωρούμε στο να κάνουμε γνωριμία, τότε δεν προχωρούμε στο να τα φτιάξουμε με το πρόσωπο αυτό, ακριβώς επειδή το πρόσωπο αυτό σημαίνει ότι δεν μας κάνει για ερωτικός σύντροφος. Δεν πάμε να κάνουμε μια εμπορική συμφωνία, δεν πάμε να κάνουμε μια επαγγελματική συνεργασία, πάμε να κάνουμε αγάπες και έρωτες. Άρα δεν μας ελκύει κάποιος, όχι, όχι, όχι. Από την άλλη, εάν κάποιος δεν μας είναι απεχθής, δεν τον απεχθανόμαστε, μας φαίνεται αρκετά συμπαθητικός άνθρωπος, ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί του, δεν βαριόμαστε να μιλάμε μαζί του, νιώθουμε ωραία στην παρουσία του, χωρίς να είμαστε να πετάμε στους 7 ουρανούς και να είμαστε σούπερ ερωτευμένοι, αυτό από μόνο του είναι ένα καλό σημάδι ότι θα μπορούσε με τον άνθρωπο αυτό να δημιουργήσουμε ίσως, εάν όλα πάνε καλά, μια υγιή ερωτική σχέση. Εάν νιώσουμε τρελά ερωτευμένοι από την αρχή, αυτό είναι αρνητικό σημάδι. Κατανοητό? Λοιπόν, άρα έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε κάνει establish, που λένε στα αγγλικά, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται όντως για να γνωριστούμε. Και δεύτερον, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας είναι αποθητικός. Θα έχουμε και εμείς ενδιαφέρον για να γνωριστούμε. Τώρα, στις μέρες μας, για να είμαστε, είπαμε, να είμαστε ρεαλιστές, οι περισσότερες γνωριμίες γίνονται είτε μέσω διαδικτύου, είτε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο για να γίνει γνωριμία. Τι εννοώ? Είτε κάποιοι θα γνωριστούν μέσα σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, όπως το Tinder, το Bumble, το Facebook Date κλπ. Κλπ. Είτε θα γνωριστούν κάπου εκτός, σε ένα πάρτι, σε μια παρέα, σε μια έξοδο, θα ανταλλάξουν Instagram, στο Instagram γίνεται πιο πολύ παιχνίδι, ή Facebook, εξαρτάται και από την ηλικία μας. Οι μεγαλύτεροι μιλάνε στο Facebook, οι νεότεροι στο Instagram. Θα ανταλλάξουν τέλος πάντων τις διευθύνσεις των κοινωνικών τους δικτύων και θα αρχίσει η κουβέντα μέσα από το διαδίκτυο. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν είναι ανώμαλο πράγμα αυτό. Δεν είναι κάτι για το οποίο να ανησυχήσουμε και να προβληματιστούμε ότι κάποιος ο οποίος μας έχει δει στον παράκι δεν ήρθε να μας μιλήσει κατευθείαν, αλλά μας βρήκε στο Instagram, μας έκανε follow και άρχισε να μας μιλάει εκεί και να πει και μας είπε: «Γεια σου, τι κάνεις, σε είδα προχτές σε εκείνο το μέρος, μου άρεσες, έψαξα να βρω το προφίλ σου και είπα να σου στείλω». Αυτό κατά κρίβια είναι και θετικό. Δεν θα το έλεγα καθόλου, μα καθόλου αρνητικό. Μιλούσα πρόσφατα με έναν νεαρό άντρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ντροπαλός, εξαιρετικά ντροπαλός, και μου έλεγε ότι νιώθει πολύ ευγνώμων που υπάρχει αυτός ο τρόπος να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μέσω διαδικτύου, γιατί μου λέει, αν δεν ήταν το διαδίκτυο, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να γνωρίσω ούτε τη σύντροφο που έχω τώρα, ούτε τις κοπέλες με τις οποίες βγήκα ραντεβού προηγουμένως, επειδή εγώ ίδιος προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω σε μια κοπέλα από κοντά, επειδή είμαι εξαιρετικά ντροπαλός και φοβάμαι την απόρριψη. Όταν όμως μιλάω πίσω από την ασφάλεια του πληκτρολογίου και κυρίως επειδή δεν με βλέπει η κοπέλα και δεν τη βλέπω την κοπέλα, νιώθω περισσότερο θάρρος να γράψω πράγματα, να τη φλερτάρω την κοπέλα και αν μου της αρέσω κι εγώ και αν τα βρούμε, να γνωριστούμε. Άρα δεν είναι κακό να μας μιλάει κάποιος από το διαδίκτυο. Εφόσον λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι κάτι κακό το φλερτ να γίνεται με μέσω το διαδίκτυο,
ούτε κακό είναι να ξεκινάς το διαδίκτυο, ούτε κακό είναι να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο ως μέσο. Ας πάμε παρακάτω στο τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν φλερτάρουμε. Καταρχάς είναι μια εξαιρετικά βολική συνθήκη και χρήσιμη συνθήκη όταν γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούμε έχει κάποιο ενδιαφέρον για μας. Είτε ξέρουμε ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον επειδή πήρε την πρωτοβουλία να μας ζητήσει το Instagram μας, το Facebook μας και να μας μιλήσει μέσω του διαδικτύου, να μας πει ότι θα ήθελε να μας γνωρίσει, είτε γιατί έχουμε κάνει match σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Αυτό είναι πολύ βολικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι και οι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να φλερτάρουν, αρχίζουν να συνομιλούν γραπτός, ηχητικός, είτε μέσω βιντεοκλήσης κλπ, ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αν το match έχει γίνει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Γιατί σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, αν δεν πατήσεις αστεράκι ή αν δεν κάνεις swipe right, δηλαδή αν δεν πεις γουστάρω να μιλήσω με αυτό το πρόσωπο, και αν δεν μπουν και οι δυο, δεν μπορούν να μιλήσουν. Η ιστοσελίδα γνωριμιών, η οποία δίνει τροποντινά την πρωτοβουλία στη γυναίκα, είναι το Bumble, όπου μετά που θα γίνει match, έχει 24 ώρες για να μιλήσει πρώτα η γυναίκα. Αλλά πάλι και σε εκείνη την περίπτωση η γυναίκα ξέρει ότι μιλάει με κάποιον ο οποίος έχει δει το προφίλ της και έχει κάνει swipe right. Και όσον αφορά στις ιστοσελίδες γνωριμιών, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βάζουμε κανονικές μας φωτογραφίες, δικές μας φωτογραφίες, το όνομά μας, δεν είναι καμία απολύτως ντροπή να έχουμε προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, είναι όπως να έχουμε προφίλ στο LinkedIn που έχει να κάνει με την επαγγελματική μας ιδιότητα, ή να έχουμε προφίλ στο Facebook, ή να έχουμε προφίλ στο Instagram. Δεν είναι ντροπή κάποιος που είναι single και θα ήθελε να γνωρίσει κάποιο πρόσωπο με το οποίο, αν ταιριάξουν και αν τα βρούνε και αν πάει καλά το φλερτ και τον dating, να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, να έχει προφίλ σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Δεν είναι ντροπή. Το λέω γιατί στην Κύπρο και στην Ελλάδα ίσως, στην Κύπρο περισσότερο υπάρχει έτσι μια προκατάληψη ότι κυρίως οι κοπέλες ντρέπονται να ανεβάσουν προφίλ στις ιστοσελίδες γνωριμιών. Εγώ τις προτρέπω να ανεβάσουν. Γιατί δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα ανεβάσει προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ότι είναι γυναίκα κακής ηθικής ή ότι γυρεύκεται, που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο. Σημαίνει ότι είναι σύγκολα αυτή η κοπέλα και είναι διαθέσιμη για γνωριμία. Και είναι διαθέσιμη για γνωριμία με αυτούς που θα κάνει αυτή σου swipe right. Δηλαδή μπορεί να δουν 1000 πρόσωπα το προφίλ μιας κοπέλας σε μια ιστοσελίδα γνωριμία όπως τον Bumble, το Tinder ή τις υπόλοιπες άλλες που κυκλοφορούν, το Facebook Date. Αν αυτή δεν προτιμήσει το προφίλ τους, δεν θα μπορούν να συνομιλήσουν. Άρα δεν είναι ντροπή. Okay. Κάνουμε προφίλ με το όνομα μας και τις φωτογραφίες μας. Και βάζουμε φωτογραφίες αντιπροσωπευτικές. Φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν εμάς, όχι άλλα πρόσωπα, και δείχνουν εμάς όπως είμαστε συνήθως. Φωτογραφίες με πολύ Photoshop που να μας δείχνουν διαφορετικούς από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα, ή φωτογραφίες από πριν 10 χρόνια ή πριν 15 χρόνια ή από όταν είχαμε διαφορετική εμφάνιση, δεν είναι καλή ιδέα να βάζουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να τραβήξουμε την προσοχή, να τραβήξουμε το ερωτικό ενδιαφέρον ενός ανθρώπου στον οποίο θα αρέσουμε όπως είμαστε. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν αρέσουμε σε όλους, ότι δεν είναι και φυσιολογικό, ούτε και καλή ιδέα, ούτε και εφικτό να αρέσουμε σε όλους. Οπότε, μόνο χρήσιμο είναι για μας να βάζουμε τις κανονικές μας φωτογραφίες όπως μοιάζουμε και να μην βάζουμε φωτογραφίες που να μην είναι αντιπροσωπευτικές. Λοιπόν, άρα λέω ότι είναι βολικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί παλιότερα πήγαινε κάποιος, ρε παιδί μου, να μιλήσει σε κάποιον. Συνήθως πήγαιναν οι άνδρες να μιλήσουν στις γυναίκες. Πολλές φορές πήγαιναν ή πηγαίνουν ακόμη και οι γυναίκες να μιλήσουν στους άνδρες. Και πας να πλησιάσεις κάποιον, πας να μιλήσεις σε κάποιον και δεν ξέρεις αν αυτός ο κάποιος είναι single, δεν ξέρεις αν αυτός ο κάποιος ενδιαφέρεται ή θα ενδιαφερόταν να σε γνωρίσει. Εάν όμως κάποιον τον βρεις σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και μπορείς να μιλήσεις μαζί του γιατί έχετε κάνει match, γιατί έχετε ταιριάξει, με την έννοια που ανέφερα πριν ότι έχετε πατήσει και δυο αστεράκι, καρδούλα ή δεξί, έχετε σύρει στη δεξιά άπλευρα της σελίδας στο προφίλ του άλλου, τότε σημαίνει ότι ξέρεις από την αρχή ότι έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον να γνωριστούν μεταξύ τους.
Άρα δεν υπάρχει πάνω χέρι και κάτω χέρι και δεν υπάρχει τρώω τη χιλόπιτα ή δίνω τη χιλόπιτα. Υπάρχει, προσπαθούμε να γνωριστούμε. Με αυτό που είπα δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιον άλλον άνθρωπο δεν πρέπει να κάνει κάτι και να περιμένει να τον βρει στο Tinder, να τον βρει στον Bumble, να τον βρει, να την βρει σε κάποια ιστοσελίδα γνωριμιών για να κάνουν μάτσο και μετά να μιλήσουν. Εάν είμαστε σίγουροι ότι μας ενδιαφέρει ένα πρόσωπο ερωτικά και ότι θα μας άρεσε η ιδέα να γνωριστούμε, δεν χάνουμε και τίποτα να προσεγγίσουμε αυτό το πρόσωπο, να το κάνουμε ad στα social media, να στείλουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο και ειλικρινές και να πούμε για παράδειγμα ότι σε βλέπω και μου αρέσεις και θα ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα. Είσαι single, θα ήθελες να γνωριστούμε. Και αν το άλλο πρόσωπο μας πει ναι, ευχαρίστω γιατί όχι, τότε ξεκινάμε να γνωριστούμε. Αν το άλλο πρόσωπο μας πει όχι, ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι ή όχι, ευχαριστώ, δεν είμαι single, δεν είμαι διαθέσιμος, δεν είμαι διαθέσιμη, τότε παίρνουμε το μήνυμα ότι δεν ενδιαφέρεται το άλλο πρόσωπο και σταματάμε να το επιδιώκουμε. Λοιπόν, όταν αρχίζουμε να μιλάμε για πρώτη φορά διαδικτυακά με κάποιον, πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πώς νιώθουμε όταν διαβάζουμε τις λέξεις που μας στέλνει, τις προτάσεις που μας γράφει, τι σκέψεις μας δημιουργούνται στο μυαλό μας και τι συναισθήματα. Ξαναλέω ότι το να βαριέσαι την επικοινωνία με κάποιον δείχνει ότι δεν υπάρχει έλξη. Γιατί δεν είναι μόνο φυσική η έλξη που χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση, είναι και διανοητική έλξη. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που συνομιλούν να βρίσκουν ενδιαφέρον ο ένας, αυτά που λέει, ενδιαφέροντα ο ένας αυτά που λέει ο άλλος. Μάλιστα. Το έχει σχίσει το νερό σουλάκι μου, όσο και αν ετήσει νερό καθώς οδηγώ, δεν μπορείς να λάβεις. Το έχει σχίσει. Λοιπόν. Και το κομμάτι του πόσο ενδιαφέρουσα είναι η εμφάνιση κάποιου και αν μας ελκύει ερωτικά κάποιος, αλλά και το κομμάτι του πόσο ενδιαφέρουσα είναι η συνομιλία. Αν η συνομιλία δεν τραβάει, δεν το παλεύουμε. Παίρνουμε το μήνυμα. Δεν μιλάμε στα ίδια μήκη κύματος. Χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος με τον οποίο δεν μιλάμε στα ίδια μήκη κύματος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναξιόλογος ή δεν κάνει για να το γνωρίσουμε ή οτιδήποτε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και εφόσον δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους, θα μιλάμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε με αυτούς που ταιριάζουμε. Εάν νιώθουμε ότι δεν τραβάει η συζήτηση, τότε σταματάμε τη συζήτηση. Δικαιούμαστε να σταματήσουμε τη συζήτηση. Πώς σταματάμε τη συζήτηση? Κάνοντας unmatch. Σε social etiquette, σαν μια άποψη για το πώς είναι καλό να διαχειριζόμαστε τις γνωριμίες, εγώ θα έλεγα θα κάνω unmatch επειδή βλέπω ότι η κουβέντα δεν τραβά. Θα το έλεγα. Η μόνη περίπτωση σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών που θα έκανα unmatch κάποιον χωρίς να του πω γιατί θα ήταν όταν μου έλεγε ότι είναι παντρεμένος. Επειδή έχω ως αρχή να μην φλερτάρω με παντρεμένους, αν εγώ προσωπικά άρχιζα μια συνομιλία και μου ανέφερε ο άλλος ότι είναι παντρεμένος, μπορεί να κάνω και unmatch χωρίς να πω γιατί και θα καταλάβει ότι ο λόγος που έκανα unmatch είναι επειδή είναι παντρεμένος. Εντάξει, φαντάζεστε ότι κάνω εγώ, έκανα σε κάποια φάση τώρα, κουράστηκα και το σβήσα. Είχα κάνει με το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, το άντεξα μερικές μέρες. Είχε πολύ πλάκα γιατί μου λέει ένας τύπος, κυρία Θέκλα μου, τι να σου πω τώρα, ότι είμαι ένας παντρεμένος που έκανα προφίλ στο Tinder και ότι η φωτογραφία που έχω δεν είναι δικιά μου, τι να μου πω, τι να σου πω κυρία Θέκλα μου, να μ' αρχίσεις κήρυγμα. Του στείλα και εγώ το link από το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω, του είπα χαχαχα, ας στην αρχή μου είχε πει πρώτη φορά κάνω μάτσο με διάσημη, του γράφω και εγώ συγχαρητήρια χαχαχα και μετά μου είπε αυτό που σας είπα. Τι να σου πω τώρα κυρία Θέκλα μου, ότι είμαι παντρεμένος και ότι η φωτογραφία που έχω εδώ δεν είναι δικιά μου. Του έστειλα και τι να κάνεις εσύ τώρα, να μου κάνεις κήρυγμα. Του στείλα το link από το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω και μου γράφει μα το θέμα μου δεν είναι ότι θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω εδώ που είμαι και είμαι και, πώς μου το έγραψε, αχόρταγος, τα θέλω όλα δικά μου, χαχαχα. Μου λέει με λίγα λόγια, με απλά λόγια είμαι ένας γάρος, μου είπε ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει, άμα τον έκαναν match, μάλλον δεν τον έκαναν match γιατί εκείνη την ώρα ήταν η φάση που είχα αποφασίσει να σβήσω το προφίλ.
θα κατάλαβε ότι τον έκαναν μάτσο επειδή από μόνος του το κατάλαβε. Τώρα, επειδή δεν είναι όλες οι γυναίκες που κάνουν προφίλ στο Tinder ψυχολόγοι που να τις ξέρει ο κόσμος και άμα δουν τις φωτογραφίες τους και το όνομά τους θα πει «Α, Παναγία μου, πάω να μπλεξώ», μπορεί κάποιος ο οποίος έχει προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και είναι παντρεμένος να μην το λέει ότι είναι παντρεμένος ακριβώς επειδή θέλει να προσελκύσει μια κοπέλα με την οποία να δημιουργήσει μια σχέση εξωσυζυγική και να είναι, θα φτάσουμε σε λίγο σπιτιλάκι μου, και να είναι της νοοτροπίας ότι θα την αφήσω να νιώσει συναισθήματα για μένα, θα την αφήσω να κολλήσει μαζί μου και μετά θα της πω ότι είμαι παντρεμένος και τι θα κάνει, θα το δεχτεί. Άρα, αν κάνουμε match σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή αν κάποιος μας γράφει στα κοινωνικά δίκτυα ένα μήνυμα και λέει θέλω να σε προσθέσω ως φίλο μου στα κοινωνικά δίκτυα, είμαι ο τάδε άνθρωπος, έχω δει στο τάδε μέρος και έψαξα να βρω ποια είσαι και σε κανά, ρωτάμε, είσαι single? Πολύ βασική ερώτηση να την κάνουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα μας πούν αλήθεια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία και πλειονότητα των ανθρώπων θα πούν την αλήθεια και να σας πω και γιατί θα πούν την αλήθεια. Επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να φτιάξουν ένα παράλληλο δεσμό με κάποιον που είναι παντρεμένος ή κάποια που είναι παντρεμένη, είτε γιατί είναι και οι ίδιοι παντρεμένοι, είτε γιατί είναι παίχτες ή παίχτριες και τους αρέσει η ιδέα να τα φτιάξουν με κάποιον που είναι παντρεμένο ώστε να μην έχουν πολλές υποχρεώσεις, να έχουν μόνο τη διασκέδαση, είτε γιατί είναι απογοητευμένοι από τις σχέσεις και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που λένε δεν με νοιάζει, θα στα φτιάξουμε παντρεμένο, με παντρεμένη και ό,τι θέλει ας γίνει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι, παρακαλώ πολύ. Είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι, αυτό το μπουκάλι είναι για σας. Είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι να κάνουν γνωριμία με κάποιον που να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, με κάποια που να είναι παντρεμένη, οπότε η συντριπτική πλειοψήφια θα σου πει την αλήθεια. Στην πορεία της συνομιλίας, εάν κάποιος είναι παντρεμένος ή δεσμευμένος, εάν κάποια είναι παντρεμένη ή δεσμευμένη και δεν το λέει και το αποκρύβει, είναι εύκολο να το καταλάβεις. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος επειδή έχει άλλη υποχρέωση, είτε γάμο, είτε σχέση συγκατοίκησης κλπ. Έχει ανοίξει το μπουκάλι το παιδί και πίνει νερό μάλιστα. Δεν θα είναι όλη την ώρα διαθέσιμος, διαθέσιμη να διαβάσει τα μηνύματα που θα στείλουμε και να απαντήσει. Θα κάνει μεγάλες διακοπές και μεγάλες παύσεις ανάμεσα στα μηνύματα. Θα κάνει διακοπές, δηλαδή θα έχει ανεξήγητες θα έχει ανεξήγητες απουσίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι single και είναι διαθέσιμος για να φτιάξει ερωτική σχέση, αν αρχίζει να συνομιλεί με ένα πρόσωπο που γουστάρει, θα έχει όλο το χρόνο και όλη την όρεξη και θα βρει τρόπο να στείλει ένα μικρό μήνυμα που μπορεί να πει, ξέρεις, είμαι στη δουλειά, κάνω ένα διάλειμμα για ένα τσιγάρο ή για έναν καφέ, είδα το μήνυμά σου, χαίρομαι, μ' αρέσει που μου έχεις γράψει αυτά που μου έχεις γράψει, θα τα πούμε μετά. Εάν όμως κάποιος είναι με τη γυναίκα του, με τον άντρα του, με τη γυναίκα της, με τον άντρα της και παράλληλα έχει μπει σε ιστοσελίδα γνωριμιών ή φλερτάρει κάποιο πρόσωπο και δεν το έχει αποκαλύψει ότι είναι δεσμευμένη, θα εξαφανίζεται για ώρες. Και όταν λέμε, μα πού ήσουν, μπορεί να σου πει κιόλας, μα μήπως είσαι παθολογικά ζηλιάρα, μήπως είσαι παθολογικά ζηλιάρης, μήπως είσαι πολύ ελεγκτικός, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν μ' αρέσει που επειδή δεν σου απάντησα το μήνυμα ή επειδή έκανα 5, 6, 7, 8 ώρες να δω το μήνυμα, εσύ έχεις βγάλει συμπεράσματα και λες για μένα ότι είμαι παντρεμένος, ότι είμαι παντρεμένη, ότι έχω σχέση και δεν θα σου αρχίσει τον gaslight. Εντάξει, ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι single, ο οποίος είναι διαθέσιμος, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για να κάνει μια γνωριμία με έναν άλλον άνθρωπο και δεν έχει άλλες δεσμεύσεις, είναι διαθέσιμος να συνομιλήσει. Μπορεί για 2-3 ώρες να μην απαντήσει μηνύματα τηλέφωνο, γιατί μπορεί να ξεκουράζεται. Μπορεί να κοιμάται και να έχει βάλει το τηλέφωνο αθόρυβο. Αλλά αν πραγματικά ενδιαφέρεται για γνωριμία, θα σου πει, θα σου στείλει.
Ξέρεις, Μαρία μου, σχόλασα, μόλις μπήκα σπίτι, είμαι κουρασμένος, θα κάνω έναν ντους και θα ξαπλώσω, τα λέμε μετά. Η Γιάννη μου, μόλις έχω σχολάσει από τη δουλειά, κάθισα πάνω στον καναπέ και θα με πάρει ο ύπνος. Δηλαδή, έχουν έγνοια αυτοί οι οποίοι θέλουν πραγματικά να γνωρίσουν κάποιον και θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν μια σχέση, έχουν έγνοια να ενημερώσουν ότι για αυτή την ώρα δεν θα είμαι διαθέσιμος, δεν θα είμαι διαθέσιμη και θα επανέλθω. Μην πιστεύετε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σας βγάλουν τρελούς, ενώ ξεκάθαρα είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούν. Πολύονται να επικοινωνήσουν, πολύ συχνά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προφανώς γιατί δεν είναι διαθέσιμοι. Και ακόμη και παντρεμένος να μην είναι κάποιος. Και ακόμη και σχέση να μην έχει κάποιος. Και γράφει τα μηνύματά μας και μας αφήνει στο διαβάστη και δεν τα ανοίγει καν για ώρες και μέρες, τι να τον κάνουμε. Τι να κάνουμε έναν τέτοιο άνθρωπο. Άμα θέλουμε να φλερτάρουμε και να δημιουργήσουμε μια σχέση, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη αγαπητική σύνδεση με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι παρόν στη ζωή μας. Θέλουμε να βάλουμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας για να βιώσουμε τη συντροφικότητα. Πώς μπορείς να βιώσεις τη συντροφικότητα με κάποιον ή με κάποιαν που μια σου μιλάει, μια δεν σου μιλάει, μια σε θυμάται, μια σε ξεχνάει, ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Τι λέτε εσείς? Τι γνώμη έχετε εσείς? Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τα σχόλια. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό το polyvlog, το εισαγωγικό στο playlist, πώς χειρίζουμε μια νέα γνωριμία, hashtag flirt, hashtag dating, δεν έχει τελειωμό. Ξεκινήσαμε να το γυρίζουμε στο αυτοκίνητο, έχουμε κάνει όλες μας τις δουλειές, έχουμε επιστρέψει στο σπίτι, έχουμε συγυρίσει όλα τα πράγματα και τώρα συνεχίζουμε από το γραφείο και από τον υπολογιστή. Κάνοντας μια έτσι επανάληψη των όσων έχω πει μέχρι τώρα, εννοείται ότι θα μονταριστεί το βίντεο και θα φαίνεται ως ενιαίο, αλλά σας ξέρετε πως είναι κομμάτι-κομμάτι. Έχουμε πει ότι το κύριο μέσο γνωριμίας ή διεξαγωγής της γνωριμίας στις μέρες μας είναι το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό στην αρχή μιας γνωριμίας να μας ελκύει ο άλλος ο άνθρωπος, να μην μας είναι αποθετικός. Είπαμε ότι είναι ανησυχητικό να υπάρχει έντονη κεραυνοβόλος έλξη, γιατί ίσως το πιο πιθανό να πρόκειται για ψυχοπαθολογική έλξη. Και είπαμε ότι δίνουμε έμφαση στο πώς μας κάνει να νιώθουμε η επικοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Επίσης είπαμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι σε προφίλ, σε ιστοσελίδες γνωριμιών, προσεγγίζουν ανθρώπους μέσα από τα social media, παριστάνοντας τους single, ενώ στην ουσία δεν είναι single. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι single, δηλαδή δεν έχουν κάποια σχέση, δεν έχουν κάποιο γάμο, δεν έχουν κάτι στη ζωή τους, έναν άνθρωπο με τον οποίο να ζουν μαζί και να είναι πιασμένοι φανερά, είναι όμως μη συναισθηματικά διαθέσιμοι. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για τους μη συναισθηματικά διαθέσιμους ανθρώπους. Θα πούμε και λίγα λόγια σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο για το διαχειρισμό του φλερτ και του dating. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαθέσιμος συναισθηματικά και είναι πραγματικά έτοιμος για να κάνει μια ερωτική σχέση, είναι πρόθυμος και να μιλήσει και να γράψει και να συνομιλήσει και να μιλήσει στο τηλέφωνο και να μιλήσει στη βιντεοκλήση και να βγει ραντεβού χωρίς δικαιολογίες και χωρίς αυτό που λέμε στα αγγλικά procrastination, χωρίς να το καθυστερεί και χωρίς να το αναβάλει. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι διαθέσιμοι, πιστεύουν ότι είναι διαθέσιμοι, δηλώνουν ότι είναι διαθέσιμοι, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι γιατί είναι κολλημένοι στην πρώην τους, στον πρώην τους, είναι κολλημένοι σε ένα πρόσωπο το οποίο γουστάρουν, αλλά αυτό τους απορρίπτει, ή έχουν άλυτα ψυχολογικά ζητήματα τα οποία τους αποτρέπουν και δεν τους κάνουν ικανούς να δημιουργήσουν μια υγιή ερωτική σχέση. Μια υγιής ερωτική σχέση σημαίνει δύο άνθρωποι διαθέσιμοι, διαθέσιμοι να διαθέσουν το χρόνο τους, την ενέργεια τους, το συναίσθημα τους, το σώμα τους, την καρδιά τους σε μια καινούργια σχέση που θα δημιουργηθεί. Αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε στη συμμετοχή το καινούργιο βιβλίο, που είναι το βιβλίο «Να κράταμε σφιχτά» της Dr. Sue Johnson. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μιλάει
μιλάει ουσιαστικά για το πώς βάζουμε σε εφαρμογή όσα γνωρίζουμε για τη θεωρία της προσκόλλησης ή τη θεωρία του δεσμού του John Bowlby, πώς τα βάζουμε σε εφαρμογή στις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις και γάμους. Πριν λίγες μέρες ετοίμαζα το εισαγωγικό βίντεο, το πρώτο βίντεο για το playlist αυτό, διαβάζοντας και σχολιάζοντας από το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά» της Dr. Sue Johnson, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όσους είναι στη συμμετοχή. Κάθε Δευτέρα πρωί βγαίνει το καινούριο βίντεο. Φυσικά όσοι δεν είστε στη συμμετοχή μπορείτε καλύτερα να βρείτε το βιβλίο, να το κινητευτείτε και να το διαβάσετε. Σας το ξαναδείχνω το βιβλίο, είναι εκδόσεις Gutenberg. Η συγγραφέας είναι η Dr. Sue Johnson, ο τίτλος είναι «Κράταμε σφιχτά», ο υπότιτλος είναι «7 συνομιλίες για μια ζωή γεμάτη αγάπη», μετάφραση της Ρίτας Βεντούρα, από τις εκδόσεις Gutenberg, ξαναλέω. Μπορείτε να το αγοράσετε από φυσικά βιβλιοπωλεία ή να το παραγγείλετε από το διαδίκτυο, ή αν θέλετε να με ακούτε να το διαβάζω και να το σχολιάζω, μπορείτε να μπείτε στη συμμετοχή. Πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή υπάρχουν στην περιγραφή όλων των βίντεο. Λοιπόν, διαβάζοντας την εισαγωγή και μέρος του πρώτου κεφαλαίου από εκείνο το βιβλίο στο πρώτο βίντεο για τη συμμετοχή, συνειδητοποίησα ξανά, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικές είναι οι ερωτικές σχέσεις στις μέρες μας. Εξαιρετικά σημαντικές, γιατί όπως γράφω και στο βιβλίο μου, αυτό που βλέπετε εκεί πάνω, έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, στη σύγχρονη εποχή δεν υπάρχει κοινωτική ζωή, δεν έχουμε στήριξη από άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Ζούμε αποξενωμένες ζωές, ζούμε απομονωμένες ζωές. Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε περιοχές που δεν βρίσκεται η εκτεταμένη μας οικογένεια ή αποφεύγουμε να ζούμε σε περιοχές που βρίσκεται η εκτεταμένη μας οικογένεια. Δεν είμαστε σε συχνή επαφή με τους παιδικούς μας φίλους και γενικότερα οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σαν άνθρωποι χωρίς ρίζες. Χωρίς ρίζες με τον τρόπο που ρίζωναν οι παλιότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, μέχρι πριν 50 χρόνια, πριν 40 χρόνια, οι άνθρωποι γεννιόντουσαν, ζούσαν, μεγάλωναν και ζούσαν τη ζωή τους σε ένα μέρος και είχαν πολλές στενές ανθρώπινες συνδέσεις με τους συγγενείς τους, με τους γείτονες τους, με τα μέλη της κοινότητας στην οποία ζούσαν, είτε ήταν μια γειτονιά σε μια επαρχιακή πόλη ή ακόμη και μια γειτονιά στην Αθήνα, σε μια μεγάλη πόλη, ήταν σε ένα χωριό κλπ. Κλπ. Σήμερα είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής, οι περισσότεροι από εμάς ζούμε μόνοι μας και έτσι αποκτά μεγάλη βαρύτητα για τη συναισθηματική μας ισορροπία, για τη ψυχική μας υγεία και ευεξία, το να έχουμε μια υγιή, μια δημιουργική, μια γόνιμη ερωτική σχέση. Το κάνει πολύ σημαντικό. Αυτό φυσικά δυσκολεύει πολύ τις ερωτικές σχέσεις, το γεγονός ότι από έναν σύντροφο περιμένουμε να είναι και φίλος μας και φίλοι μας και εραστής μας και ερωμένοι μας και το πιο κοντινό μας πρόσωπο και αυτός τον οποίο θα πούμε τα καλά μας νέα και αυτός τον οποίο θα πούμε τα κακά μας νέα. Αυτό επιβαρύνει και δυσκολεύει να γίνουν οι ερωτικές σχέσεις καλές, με την έννοια του ότι ένας άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι πολύ ικανός να σχετιστεί, πρέπει να είναι συναισθηματικά ευφυής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο τι προσδοκεί από αυτόν ή ο σύντροφός του. Δηλαδή στα παλιά χρόνια, εμάν είσαι εμάν, ο άνδρας είναι ένας άνδρας, ερόκ είσαι ερόκ, όπως γράφει στο βιβλίο αυτό που σας έχω πει η συγγραφέας του Eat, Pray, Love, να τρως, να προσεύχεσαι και να αγαπάς. Στα παλιότερα χρόνια δεν έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο ο σύζυγος ή σύζυγος στην ψυχική ισορροπία του άλλου προσώπου, γιατί όλοι καθημερινά ερχόντουσαν σε επαφή, επικοινωνία και είχαν ουσιαστική σύνδεση με τα μέλη της κοινότητάς τους. Σήμερα ζούμε σε πυρηνικές οικογένειες ή πυρηνικά σπίτια. Είμαστε ένας ή δύο άνθρωποι. Οπότε, οι τρεις άνθρωποι, ξέρω εγώ, σε μια μονογονική οικογένεια μπορεί να είναι η μητέρα και δύο παιδιά ή ο πατέρας και δύο παιδιά. Ή, για παράδειγμα, στη δικιά μου οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι μια γυναίκα και ένα σκύλος. Λοιπόν, αυτή όλη η απομόνωση, η κοινωνική απομόνωση που βιώνουμε, η οποία έχει ενταθεί τα μάλα με την κατάσταση, με την πανδημία και τις νέες κοινωνικές συνθήκες, κάνει όλο και πιο σημαντική την ύπαρξη ενός αληθινού, γνήσιου, αγαπητικού ερωτικού σύντροφου στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό όταν φλερτάρουμε και όταν κάνουμε dating να δηλώσουμε τη δική μας διαθεσιμότητα
και να ρωτήσουμε τη διαθεσιμότητα του άλλου προσώπου. Δικαιούμαστε να επιζητούμε και να ονειρευόμαστε για μας και να οραματιζόμαστε για μας μια υγιή ερωτική σχέση, μια αληθινή αγάπη. Έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι διατεθειμένος να τσαλακωθεί, διατεθειμένος να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άλλον. Και πότε συνδέονται δύο άνθρωποι ουσιαστικά, ποιος είναι ο ψηλότερος βαθμός σύνδεσης δύο ανθρώπων, δεν είναι το σεξ ή ο έρωτας όπως νομίζουμε συνήθως ότι είναι η ερωτική πράξη. Ο πιο ψηλός βαθμός οικειότητας είναι να μπορείς να μοιραστείς τον πόνο, το φόβο σου και τις ελπίδες σου με τον άλλον, να έχεις δηλαδή ουσιαστική σύνδεση, να μπορείς να ξεγυμνωθείς, να μπορείς να πεις ναι ρε παιδί μου έχω αυτό το κομπλεξιλίκι. Ναι, για παράδειγμα με ενοχλεί στην εμφάνιση με αυτό το σημείο και νιώθω μειονεκτικά γι' αυτό ή φοβάμαι ότι έχω γεράσει και ότι έχω αφήσει τα καλύτερα μου χρόνια πίσω. Λέω τώρα τυχαία παραδείγματα. Τι μπορεί να πει κάποιος, να μοιραστεί κάποιος τον πόνο του. Ή φοβάμαι ότι μπορεί να αρρωστήσω ή φοβάμαι τη μοναξιά. Μιλάμε πολύ για το ότι είναι σημαντικό να επιτύχουμε να είμαστε αυτάρκεις ψυχικά και συναισθηματικά, να μπορούμε να είμαστε καλά όταν είμαστε χωρίς σύντροφο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να έχει μια ερωτική σχέση και προσπαθήσει να έχει μια ερωτική σχέση και επιτύχει να έχει μια υγιή ερωτική σχέση, φυσιολογική ερωτική σχέση, μια σχέση αγάπης και μια σχέση ουσιαστικού δεσίματος, πραγματικού γνιαξίματος, μια σχέση ανθρώπινη και υγιή, τότε εμπλουτίζεται η ζωή του και τότε καλυτερεύει και η ψυχική και η σωματική του υγεία. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, όταν είναι μέσα σε μια προβληματική ερωτική σχέση, όταν μπει μέσα σε μια σχέση συνεξάρτησης, όταν μπει μέσα σε μια ναρκισιστική, κακοποιητική σχέση, τότε χειροτερεύει η ζωή του. Τότε χειροτερεύει η υγεία του, τότε τα πράγματα γίνονται όλα πιο δύσκολα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή στην αρχή μιας γνωριμίας να διαπιστώσουμε αν το άλλο το πρόσωπο είναι όντως συναισθηματικά διαθέσιμο για να δημιουργήσει όντως μια πραγματική, μια ανθρώπινη, μια συνδεδεμένη σχέση, μια σχέση-σχέση. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μας το έχει συστήσει και η Αριστονίκη σε ένα από τα βίντεο. Ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε νομίζω από το Pillowfights.gr που λέει στην εποχή της σχεδόν σχέσης. Λοιπόν, θα μου πείτε, στο οποίο γράφονται διάφορα άρθρα και διάφοροι αρθρογράφοι εκφράζουν τις απόψεις τους για αυτή την εποχή που ζούμε, η οποία είναι απεκδημένη του έρωτος και της αγάπης και της ρομαντικής αγάπης σε μεγάλο βαθμό, ενώ είναι η εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ αυτούς τους βαθείς ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς της ερωτικής αγάπης στη ζωή μας. Δεν το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, αλλά το έχω στη λίστα μου για να το διαβάσω. Λοιπόν, αυτή την εποχή δικαιούμαστε και είναι εντάξει και είναι ανθρώπινο και είναι ok να δικαιούμαστε, να διεκδικούμε και να θέλουμε μια υγιή σχέση. Να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο 100%. Όταν λέω 100%, δεν εννοώ απαραίτητος να μετακομίσουμε ένα σπίτι του άλλου και να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, ενώ να έχουμε μια απρόσκοπτη συναισθηματική σύνδεση. Να μην κρατάει πισινές ο κάθε ένας για τους δικούς του λόγους, είτε γιατί είναι κολλημένος με κάποιο άλλο πρόσωπο, είτε γιατί έχει φοβίες τις οποίες διστάζει να μοιραστεί, είτε γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δεν τα έχει επιλύσει. Άρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά στη δικιά μας διαθεσιμότητα και να ρωτούμε ξεκάθαρες ερωτήσεις όσον αφορά στη διαθεσιμότητα του άλλου προσώπου. Το άλλο πρόσωπο μπορεί να μην απαντήσει ευθέως στις ξεκάθαρες ερωτήσεις και μπορεί να μην απαντήσει ξεκάθαρα. Όμως, παρατηρώντας τη στάση και τη συμπεριφορά του άλλου προσώπου, μπορούμε να το νιώσουμε, να το καταλάβουμε αν όντως είναι συναισθηματικά διαθέσιμο το πρόσωπο αυτό ή όχι. Αυτό θα φανεί από το πόσο πρόθυμο είναι αυτό το πρόσωπο να επικοινωνεί μαζί μας, πόσο πρόθυμο είναι να έρχεται σε επαφή μαζί μας, να μας παίρνει τηλέφωνο, να μας παίρνει μια βιντεοκλήση, αν μας προσκαλεί να βρεθούμε, να συναντηθούμε εκτός διαδικτύου. Εδώ θα πω το βασικό, ότι σε γνωριμία με πρόσωπο με το οποίο δεν γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή και έχει ξεκινήσει η γνωριμία μας μέσω διαδικτύου, την πρώτη συνάντηση την κλείνουμε σε ένα δημόσιο χώρο που έχει πολύ κόσμο,
σε μια κεντρική καφετέρια, σε ένα κεντρικό εστιατόριο, ενημερώνουμε 2-3 στενούς μας φίλους, δικούς μας ανθρώπους, ότι ξέρεις, εγώ θα βγω ραντεβού σήμερα στο τάδε μέρος, θα είμαι με το τάδε πρόσωπο, το οποίο έχει αυτό το τηλέφωνο, έχει έγνοια. Αν μέχρι την τάδε ώρα δεν επικοινωνήσω μαζί μου, επικοινώνα μαζί σου, επικοινώνεις εσύ μαζί μου, ή έχει έγνοια ότι αν χρειαστώ κάτι μπορεί να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν κάνουμε πρώτες συναντήσεις με ανθρώπους που δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά, στα σπίτια μας, σε ερημικές παραλίες, στα αυτοκίνητα μας κλπ. Αυτά είναι βασικά. Θεωρώ όμως ότι οι άνθρωποι που είσαστε εδώ στο κανάλι, που είμαστε εδώ στο κανάλι και ψυχοεκπαιδευόμαστε, αυτά τα πολύ βασικά μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ότι έχουμε μία προσοχή και όσον αφορά στη σωματική μας ασφάλεια και όσον αφορά στο αν το πρόσωπο με το οποίο μιλούμε είναι πραγματικό πρόσωπο και αν αυτά που δηλώνει ισχύουν. Εδώ να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απατεώνες των σχέσεων, οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο και δημιουργούν ψεύτικα προφίλ προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή οτιδήποτε άλλο από τους άλλους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν τα ερωτήματα που θα θέσουμε. Οι απαντήσεις σου θα είναι τυποποιημένες. Και προσέξτε, οι περισσότεροι απατεώνες σχέσεων δεν είναι Έλληνες, δεν μιλάνε ελληνικά και βάζουν τον Google Translator για να καταλάβουν τι τους γράφουμε και για να απαντήσουν. Οπότε θα δείτε απαντήσεις οι οποίες είναι ασύνταχτες και δεν κάνουν νόημα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε βιντεοκλήσεις, όχι βιντεοκλήση, βιντεοκλήσεις με έναν άνθρωπο πρωτού πάμε σε ένα φυσικό ραντεβού. Γιατί μέσα από τη βιντεοκλήση μπορούμε να δούμε τα μάτια του άλλου ανθρώπου, αν είναι καθαρά, αν είναι τη φυσιογνωμία του και τη στάση του και τι μας εμπνέει όταν τον βλέπουμε σε βίντεο. Δηλαδή, τι μας βγάζει, αν μας βγάζει έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, αν μας βγάζει έναν άνθρωπο που νιώθουμε εμπιστοσύνη να συναντήσουμε και εκτός διαδικτύου, ή αν φαίνεται φοβιστικός, ή αν φαίνεται περίεργος, ή αν φαίνεται αυτό που λέμε στα αγγλικά creepy. Υπόψη σας ότι απατεώνες διαδικτύου δεν θα βγουν στη βιντεοκλήση, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε καν σε τηλεφωνική κλήση ίσως και να μην βγουν. Επίσης είναι εξαιρετικά καλή ιδέα αν έχουμε κοινούς γνωστούς με ένα πρόσωπο, δηλαδή αν κάποιος μας έχει προσεγγίσει γιατί μας έχει δει σε μια κοινή παρέα, δεν είναι κακή ιδέα να ρωτήσουμε τους κοινούς μας γνωστούς και να πούμε άρχισα και συνομιλάω με το φίλο σας, τον Δημήτρη για παράδειγμα, είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζω, έχετε να μου πείτε κάτι. Το ρωτάμε αν είναι πραγματικοί μας φίλοι και άνθρωποι που ξέρουμε ότι μας γνιάζονται. Και άνθρωποι που ξέρουμε ότι πραγματικά θέλουν το καλό μας. Δεν πάμε να το ρωτήσουμε αυτό σε μια κοπέλα που μπορεί να γουστάρει και αυτή το Δημήτρη και θα μας πει κακά πράγματα για τον οποιοδήποτε Δημήτρη επειδή θα έχει ζηλέψει. Λοιπόν, στην αρχή μιας γνωριμίας κάνουμε establish, ξεκαθαρίζουμε. Αν είμαστε και οι δύο single, αν είμαστε και οι δύο διαθέσιμοι συναισθηματικά, ουσιαστικά, αν έχουμε και οι δύο επιθυμία να γνωριστούμε, αν η διαδικτυακή παρέα που θα κάνουμε μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνημάτων και μέσω βιντεοκλήσεων με αυτό πρόσωπο αυτό προτού να γνωριστούμε, αν μας είναι ενδιαφέρουσα και αν είναι κάτι ελκυστικό και κάτι που μας κάνει να θέλουμε να γνωρίσουμε αυτό το πρόσωπο στην πραγματικότητα. Θα πω και λίγα λόγια για το πρώτο ραντεβού και θα τελειώσει αυτό το πολυβλόκ επιτέλους και θα κάνουμε και άλλα. Θα μου στείλετε ερωτήματα, έχω ήδη σημειωμένα αρκετά από αυτά που μου στέλνετε για το πώς χειριζόμαστε νέες γνωριμίες, φλερτ και dating. Στο πρώτο ραντεβού λοιπόν, αφού ήδη έχουμε συνομιλήσει γραπτός με έναν άνθρωπο, αφού ήδη έχουμε ανταλλάξει τηλεφωνήματα και βιντεοκλήσεις, κανονίζουμε να βρεθούμε. Στο πρώτο ραντεβού υπάρχει πολύ άγχος. Υπάρχει αγωνία και έγνοια. Τι θα γίνει, πώς θα είναι από κοντά, θα μου αρέσει, θα του αρέσω, θα της αρέσω. Αυτό που συνήθως σκεφτόμαστε και είναι λανθασμένο είναι αν θα αρέσουμε. Η γνώμη μου είναι ότι στο πρώτο ραντεβού πάμε με την απορία αν θα μας αρέσει ο άνθρωπος που θα γνωρίσουμε. Στο πρώτο ραντεβού πάμε για να γνωρίσουμε από κοντά τον άνθρωπο άνδρα ή γυναίκα με τον οποίο συνομιλούσαμε. Στην εκ του σύνεγγης γνωριμία, όταν δηλαδή βρεθούμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο τραπέζι μιας καφετέριας, στο ίδιο τραπέζι ενός εστιατορίου, έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε κοντά με τον άλλο τον άνθρωπο και να πιάσουμε το πώς μας κάνει να νιώθουμε.
Δεν είναι ανάγκη να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε και να δούμε πώς μας κάνει ένας άνθρωπος να νιώθουμε. Μόνο και μόνο με το να καθόμαστε απέναντι, όπως είπα, σε ένα εστιατόριο ή καφετέρια, μπορούμε να πιάσουμε τα vibes, τις δονήσεις, την ενέργεια του άλλου. Ας χρησιμοποιήσω λέξεις τις καθόλου μιλουμένες ή λέξεις τις που είναι πολύ δημοφιλείς αυτές τις μέρες, να δούμε πώς νιώθουμε στην παρουσία του άλλου προσώπου. Είμαι εναντίον του να γίνεται το πρώτο ραντεβού σε μπαράκι ή σε νυχτερινό μαγαζί που υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί το αλκοόλ μας αλλοιώνει την κρίση και αν είμαστε πρόσωπα τα οποία είμαστε πολύ καιρό μόνοι μας και έχουμε και ψηλή λίπητο και πάμε και πιούμε και τα ποτά μας, μπορεί το πρώτο ραντεβού να οδηγηθεί σε περισσότερες καταστάσεις, έναρξη ερωτικών περιπτύξεων ή ακόμη και ολοκλήρωση και να βρεθούμε την άλλη μέρα πολύ μπερδεμένοι, γιατί όταν φτάσεις και κάνεις σεξ με ένα πρόσωπο, τότε αρχίζουν και λειτουργούν όλα αυτά τα χημικά, τα νευροχημικά στον εγκέφαλο, οι νευροδιαβιβαστές που έχουν να κάνουν με τη συνδεσιμότητα και ο κυριότερος είναι η οκυτοκίνη. Και αρχίζουμε να δημιουργούμε κάποια συναισθήματα βασισμένα πάνω στο ότι κοιμηθήκαμε με εκείνο το πρόσωπο, ότι κάναμε έρωτα με εκείνο το πρόσωπο ή κάναμε σεξ με εκείνο το πρόσωπο. Η γνώμη μου είναι να αποφεύγουμε το σεξ του πρώτου ραντεβού. Ακόμη και αν είμαστε πολύ μοντέρνοι και πολύ φιλελεύθεροι, αν θέλουμε να φλερτάρουμε και να βγούμε ραντεβού με σκοπό τη δημιουργία σχέσης, αποφεύγουμε το σεξ στο πρώτο ραντεβού. Μπορεί να το κάνουμε στο δεύτερο ραντεβού, στο τρίτο ραντεβού, στο πέμπτο ραντεβού, στο έκτο ραντεβού, όποτε θέλει ο καθένας. Θα σας πω εγώ πότε θα επιδειχτείτε, δεν θα το πω εγώ αυτό το πράγμα. Απλώς λέω αυτή τη γνώμη ότι για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, στο πρώτο ραντεβού δεν προχωρούμε σε σεξ. Προχωρούμε σε εκ του σύνεγγυ συνάντηση, στην οποία παρατηρούμε πώς μας κάνει να νιώθουμε το άλλο πρόσωπο όταν είμαστε στην παρουσία του, αν είναι ευχάριστη η παρουσία του άλλου προσώπου, αν μας ελκύει το ενδιαφέρον μας για να συνομιλήσουμε, αν τον βρίσκουμε ενδιαφέροντα άνθρωπο, αν αισθητικά μας αρέσει ο άλλος ο άνθρωπος από κοντά, γιατί υπάρχει και το κομμάτι το αισθητικό, υπάρχει το αισθητηριακό. Ο καθένας ελκύεται από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Μπορεί γνωρίζοντας έναν άνθρωπο από κοντά να μην σε ελκύσει. Μπορεί να πεις για παράδειγμα, ρε παιδί μου, ενώ φαίνεται ένας εμφανίσιμος άνθρωπος στις φωτογραφίες, ενώ με βάση αυτό που θα έλεγαν οι περισσότεροι, με βάση το μέσο όρο των προτιμήσεων, αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άνδρας θεωρείται, ξέρω εγώ, 9 από τα 10 ή 8 από τα 10, δεν ξέρω εγώ, δεν είμαι πολύ υπέρ αυτών των κατατάξεων με αριθμούς. Τέλος πάντων, είναι ένας άνδρας, είναι μια γυναίκα που θα γούσταραν πολύ να βγουν μαζί τους ή να βγουν με αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα δεν με ελκύει. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ έλξη ερωτική. Ξαναλέμε, δεν θα πέσεις στον ερωτευτής από την αρχή, αλλά πρέπει να δεις αν σ' αρέσει ο άλλος. Επίσης πρέπει να δεις αν νιώθεις ευχάριστα, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, εκεί φαίνεται τον gut instinct μας, εκεί λειτουργεί η διάθεσή μας, αν νιώθεις ήρεμα, ευχάριστα, αν περνάει εύκολο ο χρόνος, όταν πάμε σε ένα ραντεβού και ο χρόνος δεν περνάει και βαριόμαστε, τότε σημαίνει ότι δεν μας ελκύει το άλλο πρόσωπο, δεν ταιριάζουμε. Φτιάχνουμε μια ερωτική σχέση για να περνάμε όμορφα. Φτιάχνουμε μια ερωτική σχέση για να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας, όχι για να βαρεθούμε τη ζωή μας. Επίσης, στο πρώτο ραντεβού, που θα βρεθούμε από κοντά, θα κάνουμε πιο βαθιές συζητήσεις. Θα μιλήσουμε για τις αρχές και τις αξίες μας. Θα μιλήσουμε γενικά, θα ρωτήσουμε τον άλλον για να μάθουμε τι αρχές και αξίες έχει και μετά θα πούμε εμείς τις δικές μας αρχές και αξίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε το καθρέφτισμα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι ενάρκησοι καθρεφτίζουν. Αν κάποιος είναι ενάρκησος και θέλει να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση ή θέλει να ξελογιάσει ένα πρόσωπο για να νομίσει το άλλο το πρόσωπο ότι θα δημιουργήσει ερωτική σχέση προκειμένου να περάσει για λίγο καιρό καλά και να το παρατήσει, ή αν θέλει να το ξελογιάσει για να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση μαζί του και να το απομυζεί, να είναι ενεργειακό βαμπύρ που να του τρώει την ενέργεια, στην αρχή της γνωριμίας θα του πει αυτά ακριβώς που θέλει να ακούσει. Προσέχουμε δηλαδή από το love bombing. Ούτε εμείς ήδη κάνουμε love bombing. Ούτε εμείς ήδη να κάνουμε βομβαρδισμό αγάπης, αλλά ούτε να δεχόμαστε με χαρά και ενθουσιασμό τον βομβαρδισμό αγάπης.
Είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο στο πρώτο ραντεβού να είμαστε και δυο κάπως τρακαρισμένοι. Στο πρώτο ραντεβού να ντρεπόμαστε λίγο. Ειδικά αν παίρνουμε στα σοβαρά τη γνωριμία, θα ντρεπόμαστε στο πρώτο ραντεβού. Ε? Και να είμαστε έτσι, όχι να μην είμαστε ο εαυτός μας, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί ως προς το πώς θα εκφραστούμε, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να τον δούμε σοβαρά τον άνθρωπο αυτό, να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε ερωτική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά παίζουμε με το μέλλον μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι τρεις σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές στη ζωή ενός ανθρώπου. Η πρώτη είναι η σχέση του με τον εαυτό του. Τι σχέση έχουμε με τον εαυτό μας που αυτό το φτιάχνουμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και προσπαθούμε να το φτιάξουμε και μέσα από την ψυχοθεραπεία, την προσωπική ανάπτυξη κλπ. Δεύτερον είναι η σχέση με τη δουλειά. Στη δουλειά μας περνάμε τις περισσότερες ώρες της μέρας, οπότε είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή μας και με την ευτυχία μας να κάνουμε μια δουλειά που να μας ευχαριστεί ή μια δουλειά που όταν πηγαίνουμε σε αυτή να μην γινόμαστε χάλια ψυχολογικά. Και το τρίτο είναι η ερωτική μας σχέση. Και το τέταρτο οι φίλοι μας. Τέσσερα. Την οικογένεια δεν την βάζω μέσα. Γιατί έχει οικογένειες που κάνει να τους έχεις φίλους, έχει οικογένειες που δεν κάνει να τους έχεις φίλους, οπότε δεν θα βάλω, είναι και η οικογένεια μας σημαντική. Λοιπόν, έχει να κάνει με το μέλλον μας το να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση, το να είμαστε προσεκτικοί στην αρχή μιας γνωριμίας, ώστε εάν πρόκειται για έναν άνθρωπο αξιόλογο να μην τον απορρίψουμε για βλακίες, ή αν πρόκειται για έναν άνθρωπο δυνητικά νάρκισο, δυνητικά κακοποιητή, δυνητικά επικίνδυνο, να μην πέσουμε με τα μούτρα επειδή μας κάνει love bombing. Άρα, στο πρώτο ραντεβού είναι φυσικό να είμαστε προβληματισμένοι, να είμαστε τρακαρισμένοι και να δίνουμε προσοχή στο τι μας λέει ο άλλος, πώς μας κάνει ο άλλος να νιώθουμε και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος και να κάνουμε ερωτήσεις στον άλλον άνθρωπο και επίσης να απαντούμε ειλικρινά στις ερωτήσεις που μας κάνει ο άλλος ο άνθρωπος. Είναι για τη ζωή μας που μιλάμε εδώ πέρα. Είδατε πόσα email παίρνουμε, email και email, με ψυχολογικά ζητήματα και δράματα που προκύπτουν από ακατάλληλες ερωτικές σχέσεις, από μη υγιείς ερωτικές σχέσεις. Εάν είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε συνειδητοποιήσει τα δικά μας τα ζητήματα, έχουμε εντοπίσει τα δικά μας τα συναισθηματικά διέξοδα, έχουμε εντοπίσει τα δικά μας θέματα, αν έχουμε τάσεις συνεξάρτησης, αν είμαστε people pleasers, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να αναδομήσουμε συναισθηματικά και γνωστικά τον εαυτό μας και να ζήσουμε καλύτερη ζωή. Αν είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε συνειδητά να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, και συνειδητοποιούμε ότι οι ερωτικές μας σχέσεις που είναι το καθρέφτισμα της ψυχικής μας υγείας και ισορροπίας μέχρι τώρα δεν ήταν και ότι καλύτερο όταν πάμε σε ένα πρώτο ραντεβού, όταν φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο προκειμένου να δούμε αν θα δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση μαζί του και να δει και αυτός και αυτή θα δημιουργήσει μια ερωτική σχέση μαζί μας, το παίρνουμε στα σοβαρά. Και όταν μας ρωτάει ερωτήσεις για εμάς ο άλλος ο άνθρωπος, απαντάμε και κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Και απαντάμε και ερωτάμε. Δικαιούμαστε να ρωτήσουμε τι άποψη έχει κάποιος που γνωρίζουμε και μπορεί να κάνουμε μια ερωτική σχέση μαζί του, τι άποψη έχει για τις ερωτικές σχέσεις, πώς θα ήθελε μια ερωτική σχέση. Αν θέλει, τι είδους ερωτική σχέση ψάχνει. Τι άποψη έχει για βασικά κοινωνικά ζητήματα που για μας είναι σημαντικά. Για μένα, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η στάση που τηρεί ένας άνθρωπος απέναντι στη ψυχολογία και στη ψυχοθεραπεία. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι είναι πολύ καλή ιδέα στην πρώτη συνάντηση να ρωτάμε τον άλλον. Έχεις πάει ποτέ σε ψυχολόγο? Αν όχι, θα πήγαινε? Σε περίπτωση που εμείς οι δυο τα βρούμε και δημιουργήσουμε μια σχέση και συγκατοικήσουμε ή παντρευτούμε οτιδήποτε και έχουμε προβλήματα μεταξύ μας, θα ήσουν ανοιχτός, θα ήσουν ανοιχτή στο να πάμε στο ψυχολόγο? Εγώ παρακολουθώ βίντεο ψυχοεκπαίδευσης, διαβάζω βιβλία ψυχολογίας, κάνω ψυχοθεραπεία. Τι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό?
Τα ρωτάμε αυτά. Για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικό τι άποψη έχει ένας άντρας για τις γυναίκες. Με ενδιαφέρει πολύ να αποφύγω τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό ή τον εξωτερικευμένο μισογυνισμό. Δηλαδή, ένας άντρας λέει απόψεις του στυλ, όλες οι γυναίκες είναι μπιπ και εσείς οι γυναίκες είστε έτσι και εμείς οι άντρες είμαστε αλλιώς και μιλάει έτσι με σεξιστικό τρόπο. Δεν θέλω αυτόν τον άντρα να τον βάλω στη ζωή μου. Είναι σημαντικό για μένα η στάση ενός άντρα απέναντι στην ισοτιμία των φύλων και στο σεβασμό απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε μια κοινωνία ανεξαρτήτως φύλου, ερωτικού προσανατολισμού κτλ. Για μένα που είμαι μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα. Εντάξει, αν ήμουν μια ομοφιλόφιλη γυναίκα θα με ενδιέφερε πολύ η άποψη που δεν είχε μια γυναίκα. Καταλάβετε γιατί λέω αυτό. Λοιπόν, επίσης εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η στάση που έχει ο κάθε άνθρωπος απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ τι γνώμη έχει κάποιος για τους ανθρώπους οι οποίοι συνήθως δέχονται κοινωνικό ρατσισμό και κακοποίηση. Τι γνώμη έχει για τους μετανάστες, τι γνώμη έχει για τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, τι γνώμη έχει για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιγότερα αγαθά στη ζωή τους από ότι ίσως εμείς κλπ. Επίσης εμένα προσωπικά, τώρα σας μιλάω για τις αρχές και αξίες που με ενδιαφέρει εμένα να δω και εσύ ο καθένας έχει τις δικές του. Εμένα για παράδειγμα με ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος να μην είναι τεμπέλης. Ένας άνθρωπος να μην τρέπεται να δουλέψει οποιαδήποτε δουλειά. Δεν θα παρεξηγήσω να μου πει κάποιος ότι δουλεύει στις οικοδομές ή ότι δουλεύει service στο hospitality, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα εστιατόριο κλπ. Ή κάνει οποιαδήποτε, είναι καθαριστής ή οδοκαθαριστής ή καθαριστής κτίρια. Δεν με ενοχλεί οποιαδήποτε δουλειά κάνει κάποιος. Με ενοχλεί όμως να μην έχει δουλειά. Με ενοχλεί να λέει δεν υπάρχουν δουλειές σήμερα και δεν βρίσκω δουλειά και είμαι άτυχος, ενώ υπάρχουν δουλειές για τις οποίες δεν πάει να δουλέψει επειδή τις βλέπει αφιψηλού και θεωρεί ότι αυτές οι δουλειές είναι υποτιμητικές για έναν άνθρωπο του δικού του κοινωνικού και οικονομικού στάτους π.χ. Επίσης με ενδιαφέρει κάποιος τι απόψεις έχει και τι στάση έχει ο ίδιος στη ζωή του σε σχέση με τη διαχείριση της οικογένειάς του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος όσον αφορά τις δυναμικές των σχέσεων μέσα στην οικογένειά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μου πει για παράδειγμα, ξέρεις Θέκλα, είμαστε τρία αδέρφια, με τον ένα μου τον αδερφό τα βρίσκουμε γιατί έχουμε παρόμοιο τρόπο σκέψης, αρχές και αξίες κλπ. Με τον άλλο μου τον αδερφό δεν τα πολύ βρίσκουμε, αυτό σκέφτεται διαφορετικά, εγώ σκέφτομαι διαφορετικά. Αναγνωρίζω όμως ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει το δικό του τρόπο σκέψης ή ξέρεις οι γονείς μου είναι κάπως παρεμβατικοί, υπήρξαν παρεμβατικοί στο παρελθόν και τους κρατάω σε κάποια απόσταση ή προσπαθώ να τους οριοθετήσω ή κάνω ψυχοθεραπεία για να διαχειριστώ τα ζητήματα που προκύπτουν από την οικογένεια και τώρα είμαι στη φάση που προσπαθώ να πάω no contact κλπ. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Να είναι συνειδητοποιημένος κάποιος σε σχέση με την οικογένεια. Τον πω σε ένα πρώτο ραντεβού και μου πει «Έχω την τέλεια οικογένεια, έχω τον τέλειο πατέρα, έχω την τέλεια μάνα, έχω τα τέλεια αδέρφια, είμαστε όλοι πολύ αγαπημένοι, μένουμε όλοι μαζί». Σε μια οικογενειακή πολυκατοικία και είμαστε όλοι μαζί συνέχεια. Θες να έρθεις? Αυτό θα με ανησυχήσει. Όχι ότι δεν υπάρχουν καλές οικογένειες, αλλά γιατί οι περισσότερες οικογένειες έχουν κάποια ζητήματα, το να μην συνειδητοποιεί κάποιος τα ζητήματα της οικογένειας του, για μένα είναι κόκκινη σημαία, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι συνειδητοποιημένος και δεν είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμος. Εδώ να πω ότι τα παιδιά μου και ο γιος μου που είναι 25 και η κόρη μου που είναι 22, αν τους ρωτήσει κάποιος τι γνώμη έχεις για την οικογένεια από την οποία προέρχεσαι και τι γνώμη έχεις για τη μητέρα σου, έχουν και αρνητικά να πούν. Εντάξει. Δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες. Λοιπόν, επίσης εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πώς αντιμετωπίζει ο νέος άνθρωπος που θα γνωρίσω τις προηγούμενες σχέσεις του. Αν έχει πάθει και έχει μάθει από τις προηγούμενες του σχέσεις. Αν έχει πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα. Αν είναι συνειδητοποιημένος γιατί δεν δούλεψαν οι προηγούμενες σχέσεις του. Αν εντοπίζει τα δικά του αδύνατα σημεία και αν κάνει κάτι ουσιαστικά για να τα διορθώσει. Σας λέω τώρα τα πράγματα που με ενδιαφέρει εμένα να κοιτάξω σε ένα πρώτο ραντεβού. Για τον καθένα υπάρχουν άλλα πράγματα σημαντικά. Αυτά έχουν να κάνουν με τις δικές μου αρχές και αξίες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανθρωπισμός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αγάπη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η δικαιοσύνη. Αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες τις ψάχνω σε έναν πιθανό σύντροφο. Και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, να μην σας πω ότι με ενδιαφέρουν περισσότερο και από την εξωτερική εμφάνιση ίσως, αλλά ξαναλέω, αν δεν υπάρχει
η έλξη, η εξωτερική, δεν έχει νόημα να τα ρωτήσουμε όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, στο πρώτο ραντεβού αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τι αρχές και αξίες έχει ο άλλος ο άνθρωπος, πέρα από το αν μας αρέσει, πέρα από το αν περνάμε ευχάριστα στην παρουσία του κλπ. Κλπ. Και να δούμε αν ταιριάζουμε στον τρόπο σκέψης. Επίσης, εννοείται ότι το συζητάμε και είναι από τα πρώτα θέματα που συζητάμε για το τι θέλει ο καθένας από μια πιθανή σχέση. Δηλαδή, αν εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι θα ήθελα μια σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο να υπάρχει τακτική επικοινωνία, με τον οποίο να συνομιλούμε καθημερινώς, να στέλνουμε μηνύματα, να βρισκόμαστε όποτε μπορούμε, ξέρω εγώ, 2-3 φορές την εβδομάδα, αλλά να μην χάνεται επικοινωνία με έναν άνθρωπο με τον οποίο να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα μας, να μοιραζόμαστε τις χαρές μας και τις λύπες μας, με έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί διακοπές ή να μπορούμε να βγαίνουμε έξω μαζί ή να περνάμε κάποιες βραδιές ο ένας στο σπίτι του άλλου με αγάπη και σεβασμό και εκτίμηση και αυτή η σχέση να χτιστεί σταδιακά και να είναι μια πραγματική σχέση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει αν πήγαινα εγώ σε ένα πρώτο ραντεβού και αν ενδιαφέρει και τον άλλο τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Αν άλλος άνθρωπος μου πει, ξέρεις Θεκλά, εγώ είμαι σε μια φάση που τώρα είμαι πολύ απορροφημένος, αφοσιωμένος από τη φροντίδα των παιδιών μου, γιατί έχω βγει από ένα διαζύγιο μόλις, έχω πολύ μικρά παιδιά και έχω έδνοια να φροντίζω τα παιδιά μου. Άρα εγώ δεν έχω αυτό το χρόνο που θες εσύ να σου δώσω. Π.χ. να μιλάμε στα μηνύματα και στα τηλέφωνα και να βρισκόμαστε συχνά και να βγαίνουμε για φαγητό και να πηγαίνουμε διακοπές. Θα τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο και θα του πω εντάξει, εφόσον δεν είσαι διατεθειμένος και δεν είσαι στην ίδια φάση που είμαι και εγώ, άρα δεν ταιριάζουμε για να κάνουμε σχέση. Το ξαναλέμε, τα ραντεβού είναι δοκιμές. Το φλερτ είναι δοκιμή για να δούμε αν ταιριάζουμε με έναν άνθρωπο να κάνουμε μια σχέση και μπορεί να φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο, να βγούμε ραντεβού, να δούμε στο ραντεβού επάνω ή στο πρώτο ή στο δεύτερο ή στο τρίτο ότι δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Μπορεί να έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες, αλλά να μην θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ή να μην είμαστε με τον ίδιο τρόπο διαθέσιμοι. Οπότε μπορεί να αποφασίσουμε από κοινού να μην προχωρήσουμε στη δημιουργία σχέσης και να μείνουμε δύο απλοί γνωστοί, δύο άνθρωποι που γνωρίστηκαν και εκτιμούν ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό λέω δεν κάνουμε σεξ από το πρώτο ραντεβού. Γιατί άμα φτάσουμε και κάνουμε σεξ με κάποιον, τότε αρχίζουν έντονα συναισθήματα δεσίματος και μετά μπερδευόμαστε. Και κάπως έτσι έχουμε μπει περισσότεροι από εμάς σε προβληματικές σχέσεις στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να μην κάνουμε σεξ, να μην προχωρήσουμε σε ερωτικές επαφές, αλλά να αρχίσει η φαντασία μας να οριάζει. Να αρχίσουμε να χτίζουμε ιστορίες, παλάτια. Α, που πω και αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου και με αυτό θα κάνω παιδιά και με αυτό θα τον παντρευτώ και το νηφικό μου θα είναι έτσι και ο γάμος θα γίνει στην τάδε εκκλησία και δεξίζω θα γυρίσω στο τάδε μέρος κλπ. Όχι, δεν προτρέχουμε. Δεν προτρέχουμε. Αφήνουμε τον εαυτό μας να γνωρίσει τον άλλον τον άνθρωπο και παρατηρούμε τον εαυτό μας πώς είμαστε στην παρουσία του άλλου άνθρωπου. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να φλερτάρει κάποιος επιτυχώς είναι να μην είναι απελπισμένος. Είναι να μην βγαίνει έξω ραντεβού για να ξεχάσει τον πρώην του ή την πρώην του. Ή να μην βγαίνει έξω επειδή τον πιέζουν οι άλλοι να βγει και όχι επειδή το γουστάρει ο ίδιος. Έχω πει πολλές φορές ότι το φλερτ και ο έρωτας είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μπορεί να πας μέχρι το πρώτο ραντεβού και εκεί στο πρώτο ραντεβού να μην σου αρέσει ο άλλος. Άρα να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις επενδύσει χρόνο και ενέργεια. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων για να γνωρίσεις κάποιον και στο τέλος της ημέρας δεν έγινε γνωριμία. Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός για να το αντέξεις, δυνατή για να το αντέξεις. Ή μπορεί να πας και να σ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά να σου πει: ξέρεις, δεν μ' αρέσεις. Δεν μ' αρέσει, για παράδειγμα, η εμφάνισή σου από κοντά ή τώρα που γνωριστήκαμε, δεν μου βγαίνει το ερωτικό. Δικαιούται ο άλλος ο άνθρωπος να έχει αυτή τη στάση. Δικαιούται να μην μας επιλέξει ακόμη και αν έχουμε συνομιλήσει, ακόμη και αν έχουμε μιλήσει στη βιντεοκλήση, ακόμη και αν έχουμε τηλεφωνηθεί, ακόμη και αν έχουμε βγει ραντεβού. Γι' αυτό λέω είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Και σίγουρα πολλοί άνθρωποι αγχώνονται
απελπίζονται επειδή είναι μόνοι τους, θέλουν αμέτοιμου, χαμέτοι, άντρα θέλω τώρα το θέλω, γυναίκα θέλω τώρα τι θέλω, βγαίνουν ραντεβού, υπάρχει ένα μίνιμουμ έλξης, ένα μίνιμουμ συμβατότητας, δίνουμε τα μούτρα, ενδίδουν στο love bombing ενδεχομένως ενός νάρκη σου ή πιστεύουν στον κεραυνοβό έρωτα και στην έντονη ψυχοπαθολογική έλξη και μπαίνουν μετά σε μια προβληματικότητα τη σχέση και μετά μου στέλνουν εμένα συνέχεια email, μου πετώ να μου κάνει το άλλο, είμαι δυστυχισμένος, δεν είμαι καλά κλπ. Αυτό ήταν ένα εισαγωγικό πολύ βίντεο για το πώς χειριζόμαστε τις νέες γνωριμίες flirt dating. Σίγουρα δεν καλύπτει όλα τα ζητήματα. Ήταν μια πρώτη γεύση. Ήδη έχω εδώ στο iPad μου το τάμπλετ μου, έχω εδώ πέρα σημειώσει σχόλια που έχετε κάνει κάτω από βίντεο για βίντεο για αυτό το playlist. Θα μαζέψω και τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο και θα αποτελέσουν αφορμή για νέα θεωρητικά βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς χειριζόμαστε το φλερτ και τον dating. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Αν συμφωνείτε με αυτά που λέω και γιατί συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με αυτά που λέω και γιατί διαφωνείτε. Χρειαζόμαστε input. Δηλαδή χρειαζόμαστε γνώσεις, γνώμες να έρθουν από όλες τις πλευρές και έτσι εδώ σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, σε αυτό το αγαπητικό μας το κανάλι, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να γίνουμε καλύτεροι και στο φλερτ και στο dating και γιατί όχι να δημιουργήσουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις. Χρήσιμα πάρα πολύ είναι και τα σχόλια που έρχονται από τα μέλη του καναλιού, τα οποία βρίσκονται ήδη σε μια υγιή ερωτική σχέση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και επίσης χρήσιμα είναι και τα σχόλια των ανθρώπων που βρίσκονται σε προβληματικές και κακοποιητικές σχέσεις, οι οποίοι έχουν πολλά να μας πούν για το πώς βιάστηκαν να μπουν σε αυτές τις σχέσεις και πώς παρέβλεψαν στην αρχή τα προειδοποιητικά ανησυχητικά σημάδια. Τώρα που το σκέφτομαι, σε αυτό το playlist θα βάλω και τα βίντεο για τις κόκκινες σημαίες και τις πράσινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας. Νομίζω ταιριάζουν αυτά σε αυτό το playlist, αλλά θα φτιάξουμε και καινούρια. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ με τον τρόπο που ορίζει ο Σκοτ Πεκ στο βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», που είναι το προηγούμενο βιβλίο που είχαμε διαβάσει στη συμμετοχή, που λέει «Αγάπη είναι να συνδέσει με έναν άλλον άνθρωπο ή με άλλους ανθρώπους και να διευρύνεις τα όρια σου προκειμένου να εξελίσσεστε όλοι». Και σας αγαπώ και με τον τρόπο που λέει Dr. Sue Johnson στο βιβλίο «Κράτα με σφιχτά», που λέει ότι η αγάπη είναι απαραίτητη, απαραίτητη για να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος. Και ότι χωρίς αγάπη οι άνθρωποι πεθαίνουν από συναισθηματική ασυτεία. Σας αγαπώ με αυτούς τους δύο τρόπους. Είναι σημαντικές οι ερωτικές σχέσεις, είναι σημαντική η ερωτική αγάπη. Υπενθυμίζω όμως ότι οι άνθρωποι διαχρονικά στον πλανήτη επιβίωναν χάρη στην αγάπη που έπαιρναν όχι μόνο από συντρόφους, αλλά και από άνθρωπους που συμπορεύονταν, μέλη της κοινότητας τους. Εδώ στο κανάλι μας είμαστε μια αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και γουστάρουμε. Γουστάρουμε τρελά που είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε και να αγαπιόμαστε και να εξελισσόμαστε και να μεγαλώνουμε. Μουα!